Καλησπέρα. Σωτήρης Δέδες, 25 χρονών, ζω Αλεξανδρούπολη. Συνήθως εμφανίζομαι για 30. Όταν ξεκίνησα, η εμπειρία μου είναι περίπου 2 χρόνων. Περίπου. Όταν ξεκίνησα, άκουσα πάρα πολλά πράγματα και ήμουν τυχερός να βρεθώ με ανθρώπους που δουλεύουν 17-18 χρόνια επαγγελματικά. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σου λένε ότι είναι χρόνια μέσα, αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι επαγγελματικά και δουλεύεις και καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που άκουσα ήταν ότι για να φτιάξεις μια ομάδα, γενικώς, πρέπει να ανήκεις σε μια ομάδα πρώτα. Λέω, τι σημαίνει αυτό? Λέει, πρέπει να έρχεσαι σε σεμινάρια, να έρχεσαι σε εκπαιδεύσεις, να ανοίξεις την ομάδα. Οπότε εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω να πω τίποτα άμα πρώτα δεν αναγνωρίσω τους ανθρώπους που με βοηθήσαν να χτίσω ομάδα. Οπότε θέλω να με βοηθήσετε όλοι μαζί πάνω σε αυτό. Θέλω να χειροκρότημα στον κύριο Σταύρο Κουτρή που μου σύστησε την ιδέα. Γιατί δεν θα είχα μάθει ποτέ, δεν θα γνωρίσει ποτέ ανθρώπους να δουλέψω μαζί τους. Θέλω ένα χειροκρότημα τον κύριο Άρη και την κυρία Σύση Κουτρή, που είναι προπονητές, που σε μαθαίνουν, σε στηρίζουν και είναι πάντα δίπλα σου. Ένα χειροκρότημα στον κύριο Κώστα Καστανά, ο οποίος πίστευε σε μια ιδέα πριν υπάρχει για όλους εμάς και έχει βοηθήσει κιόλας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον άνθρωπο που έχω επιλέξει εγώ να κάνω προπονητική, τον Θοδωρή τον Κουτρή. Τον ξέρετε όλοι. Με έχει στηρίξει. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Έλεγα ότι δεν πρόκειται να βγει, δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνεις, πήγαινε μου λέει να το κάνεις, προλαβαίνεις, με έχει στηρίξει, μου έχει μάθει πράγματα. Πραγματικά το να τον ευχαριστήσω ή να χειροκροτήσω θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο λίγο και δεν θα αποδώσει ποτέ όλα αυτά που μου έχει προσφέρει. Τέλος, πρέπει να ξέρουμε ότι για να βρισκόμαστε εμείς εδώ όλοι όπως και οι προηγούμενοι, κάποια ομάδα υπάρχει. Θα παρακαλούσα να χειροκροτήσουμε όλοι και αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν για να είμαι εγώ εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Ο Φιλίπ που είναι εδώ, μπορείς να σηκωθείς, σε παρακαλώ. Ο Φιλίπ που είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος τον πήρε ο αδερφός του από την Κύπρο και του λέει, είμαστε στο 99 και θέλουμε μία εγγραφή ακριβώς για να κλείσει Σωτήρη στη γραφή 100. Έχει εξεταστική, γράφει εξεταστική, τα παρατάει όλα και κάνει Skype για να κάνει εγγραφή να κλείσω εγώ 100 και δεν με είχε γνωρίσει ποτέ από κοντά. Τώρα να σας πω 2-3 πράγματα, πώς, τι γίνεται και γιατί. Πάντα λένε πρέπει να πάρεις την απόφαση, να δουλέψεις, να κάνεις πράγματα. Και εγώ λέω, ωραία, να πάρω απόφαση, αλλά πριν από αυτό υπάρχει ένα γιατί να πάρω απόφαση. Και άρχισα να ακούω για το γιατί, και σε μια ομιλία στην Αμερική για το γιατί. Και λέω, μήπως μας λείπει το γιατί. Το γιατί λοιπόν είναι η βενζίνη. Κακά τα ψέματα, άμα δεν έχεις πράγματα, δηλαδή μιλάς με ανθρώπους που σου λένε δεν έχω γιατί. Δεν μπορεί, αγόρι μου, να μην έχεις γιατί. Δεν θα σου είναι εδώ πέρα αν δεν είχες γιατί. Βγάλε λοιπόν τι θέλεις να κάνεις, τα γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά. Άλλος μπορεί να θέλει να βοηθήσει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τους φίλους του, να πάρει ένα αυτοκίνητο, να κάνει ό,τι θέλει. Σίγουρα έχεις γιατί. Αποκλείεται να μην έχεις γιατί. Μην τρέπεσαι να το δηλώσεις, γιατί όταν το δηλώσεις σε δεσμεύει και αρχίζεις να κινείσαι. Και είναι η βενζίνη αυτό. Η Olympic idea είναι το όχημα. Μπορείς να πάρεις ό,τι όχημα θέλεις για το γιατί σου. Σίγουρα εδώ είναι το πιο γρήγορο. Οπότε αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στο γιατί. Και πρέπει όλοι να έχουμε ένα γιατί και αν δεν έχετε, ψάξτε να το βρείτε. Και εκδηλώστε το, πάρτε τον ανάδοχό σας και πείτε το ότι το γιατί μου είναι αυτό. Και εμένα το γιατί μου είναι να βοηθήσω ανθρώπους. Και θέλω στο επόμενο σεμινάριο να είμαστε Σμαράγδι 300. Και να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγάλει χρήματα. Και το λέω εδώ γιατί έτσι δεσμεύομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.